Γεια σας φίλες και φίλοι, πριν λίγες μέρες ανάρτησα ένα βίντεο για το πώς να οργανώσουμε ένα κελάρι σε μια περίπτωση ενός οικονομικού κράχ. Μετά από ένα δημοσίευμα που στάθηκε αφορμή όπου οι οικονομολόγοι μιλούσαν για αυτό το θέμα. Σήμερα θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας το πώς διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας και πώς οργανώνουμε και τη ζωή μας πιστεύοντας ότι όντως μπορεί αύριο μεθαύριο να συμβεί ένα οικονομικό κράχ. Δεν είμαι ειδικός, ούτε δεν έχω σπουδάσει κάτι πάνω στις συμβουλές που θα σας δώσω. Απλά είναι μέσα από την προσωπική μου εμπειρία και τη συναναστροφή μου με άλλους ανθρώπους που έχουμε κοινές εμπειρίες και συναισθήματα. Καταρχήν είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε την καθημερινότητά μας και τη ρουτίνα μας σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Κρατάμε τις δουλειές που κάναμε, το ρυθμό που είχαμε, συνεχίζουμε δηλαδή κανονικά τη ζωή μας. Μοιραζόμαστε τα συναισθήματά μας, το θυμό μας, το φόβο μας, το άγχος μας, τις ανησυχίες μας όλες με άλλους φίλους που έχουν επίσης ίδιες αντιλήψεις με μας, έτσι ώστε να εκτονωθεί αυτή η πίεση και αυτό το άγχος που βιώνουμε μέσα από μια τέτοια είδηση. Οργανώνουμε ένα κελάρι όσο μπορούμε, στο βαθμό που μπορεί ο καθένας, γιατί όντως το κόστος ζωής είναι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά ξέρω εγώ, κάθε φορά που πάμε στο σούπερ μάρκετ παίρνουμε και ένα πακέτο μακαρόνια επιπλέον, έτσι ώστε σιγά σιγά να δημιουργήσουμε ένα μικρό ή μεγάλο κελάρι ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει ο καθένας. Εκπαιδευόμαστε πάνω στην καλλιέργεια της γης, δημιουργούμε έναν λαχανόκηπο, μικρό ή μεγάλο, με παραδοσιακές ποικιλίες. Μαθαίνουμε να κρατάμε το δικό μας σπόρο και να τον αποθηκεύουμε. Μαθαίνουμε να εκτρέφουμε αγροτικά ζώα, κότες, κατσίκια, να αρμέγουμε, να κάνουμε προϊόντα από το γάλα, τυρί, γιαούρτι, να συντηρούμε τρόφιμα για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς ηλεκτρική ενέργεια. Και επίσης βρίσκουμε και άλλους ανθρώπους, συνεργαζόμαστε, μαθαίνουμε να συνεργαζόμαστε, γιατί αυτό είναι κάτι που λείπει αυτή τη στιγμή και είναι κάτι που θα χρειαστεί πάρα πολύ. Εξοικειωνόμαστε με το φυσικό περιβάλλον, πηγαίνουμε βόλτες στη φύση, μαθαίνουμε τα βότανα, τις ιδιότητές τους, μαθαίνουμε πώς να κάνουμε λάδια, κεραλιφές, μαθαίνουμε τα άγρια βρόσιμα χόρτα και άγριους καρπούς, να τους μαζεύουμε, να τους τρώμε, να τους συντηρούμε και λοιπά. Και επίσης δουλεύουμε σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή στο υλικό επίπεδο που έχει να κάνει με την τροφή, το καταφύγιο κλπ, με το συναισθηματικό επίπεδο, τη χαρά, τη λύπη, πώς διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας, με το νοητικό επίπεδο, τις σκέψεις που έρχονται στο μυαλό μας γύρω από αυτό το θέμα και επίσης το πνευματικό επίπεδο. Θα χαρώ να διαβάσω τα σχόλιά σας κάτω από το βίντεο και ό,τι θέλετε μπορείτε να γράψετε και να το μοιραστείτε μαζί μας. Αν σας άρεσε το βίντεο, μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά.